Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και αφορμή την δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και οι συναρμόδιοι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και Δικαιοσύνης Κώστας Τιάρας. Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την οπαδική βία και τις αλλαγές που θα γίνουν στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μετά τη σύσκεψη. Όπως είπε, οι αλλαγές αυτές θα είναι στο αθλητικό νομοσχέδιο. Η αντιμετώπιση της οπαδικής βίας αποτελεί χρέος μας προς την κοινωνία, τόνισε. Τέλος, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, σε συνέχεια των ενεργειών που έγιναν μετά την άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη που συγκλώνησε όλη τη χώρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργών. Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν από το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εξιχνιάσει την αποτρόπαια αυτή δολοφονία. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια βοήθησαν ουσιαστικά ώστε να καταφέρει η Ελλάς να οδηγηθεί γρήγορα στον εντοπισμό και στη σύλληψη των 9 από τους 11 υπόπτους της δολοφονίας αυτής. Θυμίζω ότι το Υπουργείο Αθλητισμού με τους νόμους 4639 του Νοεμβρίου του 2019 και 4809 του Ιουνίου του 2021 θέσπισε μεταξύ άλλων τη δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας του υλικού και των δεδομένων που καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο το οποίο χειρίζεται η ελληνική αστυνομία. Έτσι, κάθε ποινική πράξη που τελείται εντός ή και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων θα μπορεί να διακριβώνεται και να τιμωρείται. Δεύτερον, επέκτηνε τα τοπικά και τα χρονικά όρια εφαρμογής των ποινικών διατάξεων για πράξεις αθλητικής βίας που έχουν ομαδικώς οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και τόπο που δεν συνδέεται απαραίτητα με κάποια αθλητική εκδήλωση. Πρόκειται για τα περιβόητα ραντεβού μεταξύ των οπαδών, σε επιθέσεις σε συνδέσμους και άλλα τέτοια γεγονότα. Τρίτον, επανήλθε το ιδιώνυμο, δηλαδή η απαγόρευση αναστολής και μετατροπής των στερετικών της ελευθερίας ποινών που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια για εγκλήματα που αφορούν σε εκδηλώσεις αθλητικής βίας. Παράλληλα, με τον νόμο 4855 του 2021, που αφορούσε την τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, του ποινικού κώδικα, αυστηροποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές για αδικήματα και με στοιχεία βίας. Πάγια βούληση του Πρωθυπουργού είναι να συνεχίσουμε την έμπρακτη προσπάθεια, χωρίς βαρύγδουπες εξαγγελίες, και να οδηγηθούμε σε ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό των φαινομένων βίας. Οι πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν θα κινούνται σε τρία επίπεδα. Στην ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των λεσκών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, αλλά και του ρόλου και των πραγματικών ευθυνών των ΠΑΕ στη λειτουργία αυτή. Δεύτερον, στις αναγκαίες προσαρμογές του ποινικού κώδικα. Και τρίτον, στην εντατικοποίηση των ελέγχων από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, αλλαγές θα γίνουν και στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται στο αθλητικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες. Η αντιμετώπιση της οπαδικής αλλά και της νεανικής βίας αποτελεί χρέος μας προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά, αλλά και προς την υγιή αθλητική κοινότητα και τα εκατομμύρια των σωστών φιλάθλων στη χώρα μας. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή και περιμένουμε από όλους να συνδράμουν την ελληνική πολιτεία στην προσπάθεια εξάλληψης της αθλητικής βίας. Την παρέτησή του στο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπέβαλε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός. Αφορμή στάθηκε σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου η στάση του κυρίου Λιβανού παρουσία του Δημάρχου Σπάρτης κυρίου Δούκα σε αναφορά για τις αιφωνικές πυρκαγιές της Ηλίας το 2007. Ο Μητσοτάκης έγινε έξαλλος με το που πληροφορήθηκε όσα υπόθηκαν στο Δημαρχείο Σπάρτης. Δεν περίμενε καν να μεταδοθεί το βίντεο στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης ή να εκδοθεί κάποια ανακοίνωση. Αντέδρασε ακαριαία και του ζήτησε να παραιτηθεί παρόλο που θεωρείται στέλεχος προσκύμενος στον Πρωθυπουργό. Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανό και του ζήτησε εξηγήσεις για την αντίδρασή του στην απαράδεκτη αναφορά
του Δημάρχου Σπάρτης κ. Δούκα για τις φωνικές πυρκαγιές της Ηλίας το 2007. Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να έχει αντιδράσει διαφορετικά και έθεσε την παραίτησή του στην διάθεση του Πρωθυπουργού. Η παραίτηση του κ. Λιβανού έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του η παραίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανού μετά την κατακραυγή δεν μπορεί να κρύψει την ακραία ψηφοθυρία της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος πολιτών με αφορμή φυσικές καταστροφές. 15 χρόνια μετά ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να ζητήσει την παραίτηση του κ. Λιβανού, αν και ακολουθεί την ίδια ακριβώς συνταγή εξαπάτησης. Η πολιτική αναισθησία του κ. Λιβανού χαρακτηρίζει όλη την κυβέρνηση που μοίρασε διχίλιαρα με εκλογική ιστεροβουλία μετά την τελευταία κακοκαιρία και το επιτελικό φιάσκο. Ο ελληνικός λαός όμως αυτή τη φορά τους έχει μάθει καλά στις κάλπες και τους ετοιμάζει μία δική του αυτή τη φορά εποπτεία. Ο μέχρι σήμερα υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Γιώργος Γιωργαντάς αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την αποπομπή του Σπύλιου Λιβανού, όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης βουλευτής ΕΕΚΙΛΚΙΣ Γιώργος Γιωργαντάς. Η ορκομοσία του νέου Υπουργού ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου θα γίνει αύριο στις 1:30 και η θέση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την οποία κατέχει μέχρι σήμερα ο κ. Γιωργαντάς, δεν καλύπτεται. Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο δίκαιο αίτημα για την διατήρηση των θέσεων εργασίας και των ενεργησιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ υπογράμμισε κατά τη συνάντηση που είχε με τα σωματεία των εργαζομένων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Κατά τη συνάντηση με τα σωματεία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για προδιαγραμμένες εξελίξεις, μειώνοντας πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε προαποφασίσει να οδηγήσει σε μαρασμό την ΛΑΡΚΟ, που είναι μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις εξόρυξης νικελίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ έχουμε μπροστά μας εξελίξεις οι οποίες ήταν προδιαγεγραμμένες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε προαποφασίσει να οδηγήσει την ΛΑΡΚΟ, που είναι μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις εξόρυξης νικελίου σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε μαρασμό. Αυτό με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τα πράγματα σε διάλυση της εταιρείας, σε απαξίωση και σε διάλυση της εταιρείας και εσάς τους εργαζόμενους στην απόλυση, πράγμα για το οποίο εμείς είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε καλύτερες και περισσότερες δουλειές και οδηγεί σήμερα 1.200 εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ στην απόλυση και στην απώλεια στέγης, όχι μόνο στην απόλυση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της πολιτικής αντίληψης του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι και χαρακτηριστικό μιας αντίληψης για τη δυνατότητα διαχείρισης δημόσιων επιχειρήσεων, διότι δεν πιστεύουν στην αξία του δημόσιου χώρου και εφόσον δεν πιστεύουν δεν μπορούν και να το διαχειριστούν. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι οδηγούν αυτή την επιχείρηση σε τέλμα, έτσι ώστε να μην έχει δυνατότητα ούτε και ιδιώτης να έρθει για να την κρατήσει σε λειτουργία. Εγώ λοιπόν με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι για μας κόκκινη γραμμή είναι η διατήρηση της λειτουργίας και της παραγωγικότητας της εταιρείας, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και αυτή ήταν και μία γραμμή και στρατηγική που ακολουθήσαμε και 4,5 χρόνια παρά τις μεγάλες δυσκολίες που και εμείς αντιμετωπίζαμε. Δεδομένου ότι πρέπει να σας πω ότι η επιχείρηση αυτή οδηγήθηκε σε ραγδαία πτώση
των εσόδων της και διατάραξη των ισολογισμών της σε μια περίοδο που το νικέλιο είχε υπερβολικά υψηλή τιμή και όταν εμείς διαχειριστήκαμε την περίοδο 15-19, το νικέλιο είχε πέσει σε πολύ χαμηλή τιμή. Το 1 τρίτο. Λοιπόν, άρα εγώ δεν θέλω να πω πολλά εισαγωγικά. Θέλω να πω ότι είναι ένα αίτημα δίκαιο το αίτημα της διατήρησης των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων και θα το στηρίξουμε. Και από την πλευρά μας θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο να αναδειχθεί ένα αναλλακτικό σχέδιο για τη διατήρηση της λειτουργίας και της παραγωγικότητας εταιρείας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των αγροτών καθώς και στη νέα μείωση του έμφυα κατά 13% και η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον προσεχή Μάιο. Η κυβέρνησή μας δεν παρακολουθεί τα προβλήματα με σταυρωμένα τα χέρια. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και πετυχαίνει αποτελέσματα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με πλήρη συνέστηση του προβλήματος και της ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας και στην πατρίδα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή μας, εφαρμόζουμε από τον περασμένο Σεπτέμβριο στοχευμένα μέτρα, προκειμένου οι ανατιμήσεις αυτές, που όντως είναι πολύ μεγάλες, να έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, χωρίς όμως ταυτόχρονα να διακυβεύεται η ευστάθεια και το μέλλον της πατρίδας. Ανάμεσα στα άλλα, έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι στην αγορά από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναπτύσσει δράσεις για την αποτροπή δημιουργίας καρτέλ στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουν διατεθεί κατά το τελευταίο τετράμινο του 2021 €1.350.000.000 για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και στους αγρότες. Τον Ιανουάριο μόνο διατέθηκαν €400.000.000, ενώ αντίστοιχο ποσό θα διατεθεί και το Φεβρουάριο. Συνεχίζονται οι πολιτικές που στόχο έχουν την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Έτσι, στις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή, προσθέθηκε τώρα νέα μείωση του έμφυα κατά 13%, στην αύξηση, ενώ θα προσθεθεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον προσεχή Μάιο. Ειδικά για τους αγρότες, η κυβέρνηση διέθεσε το 2021 €1.000.000.000 και συνεχίζει με πακέτο 7 επιπλέον μέτρων ύψους €170.000.000 που αφορούν την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο. Η παροχή αυτή αγγίζει τα €50.000.000. Οι αγρότες μας θα δουν το ποσό αυτό να συμψηφίζεται με τον επόμενο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο καλύπτεται το 50% της ρήτρας αναπροσαρμογής για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις. Πλέον της μείωσης του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6% ενισχύονται περαιτέρω οι κτηνοτρόφοι με την επιδότηση ύψους 7% επί του κύκλου εργασιών, δηλαδή επί του τζίρου που θα κάνουν από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο του 2022. Μειώνεται μόνιμα ο ΦΠΑ στα λιπάσματα το 13% στο 6%. Εντάσσεται στο μεταφορικό ισοδύναμο η μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη για το 2022. Αυξάνεται κατά 50% το πρόγραμμα που αφορά τα μικρά νησιά του Αιγαίου για τη μεταφορά ζωοτροφών. Και τέλος επιστρέφεται, όπως έχει εξαγγελθεί, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους νέους αγρότες και τους αγρότες που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα και όσους εντάσσονται στην συμβολιακή γεωργία. Από αυτά, αλλά και πολλά ακόμα, όλοι αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνησή μας δεν παρακολουθεί τα προβλήματα με σταυρωμένα τα χέρια. Αντίθετα, αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στις κρίσεις με γνώμονα την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντικές επιδόσεις σε πολλά επίπεδα. Παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς προκλήσεις και διεθνείς κρίσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και πετυχαίνει αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών. Για τα νέα εμβόλια Sanofi και Novavax που έρχονται στη χώρα μας, μίλησε κατά την τακτική ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης για την νόσο COVID-19 η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Όσον αφορά στο εμβόλιο της Novavax, τόνισε ότι η έκδοση της πρωτεϊνικής ακίδας χορηγείται έτοιμη και δεν την παράγει ο οργανισμός. Είναι εμβόλια παλιάς τεχνολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί για την γρίπη, είπε η κυρία Θεοδωρίδου. Τον Δεκέμβριο αδειοδετήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 5ο κατά σειρά εμβόλιο που σε λίγες ημέρες θα είναι και στη χώρα μας και είναι το πρωτεϊνικό εμβόλιο Nuvaxovid. Η διαφορά μεταξύ των εμβολίων διαφορετικής τεχνολογίας έγκυται στον τρόπο ενεργοποίησης του μηχανισμού ανοσίας.
Όλα τα εμβόλια στοχεύουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τον κορονοϊό στην επιφανειακή πρωτεϊνική ακίδα του ιού, το spike protein. Στα εμβόλια mRNA, όπως είναι το Pfizer και το Moderna, δίνονται οι γενετικές πληροφορίες και ο ίδιος ο οργανισμός συνθέτει την πρωτεΐνη που προκαλεί και την παραγωγή των αντισωμάτων. Στα εμβόλια με υλικό φορέα, όπως είναι το AstraZeneca και το Johnson & Johnson, χρησιμοποιείται ένας μη αναπαραγώγημος ιός, όπως είναι ο αδενοϊός, που διαβιβάζει με ασφάλεια τον γενετικό κώδικα στα σωματικά κύτταρα που παράγουν πάλι την πρωτεΐνη ακίδα. Στο νέο εμβόλιο, Nuvaxovid, έκδοση της πρωτεϊνικής ακίδας που έχει παραχθεί στο εργαστήριο, χορηγείται έτοιμη, δηλαδή δεν την παράγει ο οργανισμός. Η τεχνολογία του νέου εμβολίου είναι παλαιά, είναι της δεκαετίας του 80 και με αυτή έχουν παραχθεί εμβόλια που σας είναι γνωστά, όπως της γρήπης, της υπατήτιδας, του κοκκίτη και άλλα. Θα αναφερθώ σε κάποια χαρακτηριστικά του νέου αυτού εμβολίου. Μία δόση εμβολίου περιέχει 5 μικρογραμμάρια πρωτεΐνης και έχει και ως αναενισχυτική ουσία μία σαπονίνη, τη Matrix M. Η αναενισχυτική ουσία προστίθεται για να προκαλεί μεγαλύτερη παραγωγή αντισωμάτων και να χρειάζεται για την παρασκευή των εμβολίων μικρότερη ποσότητα αντιγόνου, να είναι δηλαδή και πιο οικονομικό. Διατηρείται 9 μήνες σε θερμοκρασία ψυγείου και το ανοιγμένο μπουκαλάκι των 10 δόσεων μπορεί να παραμείνει και 6 μέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι εμβόλιο φθηνό, εύκολο στη μεταφορά και θεωρείται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στους εμβολιασμούς στις μη προνομιούχες χώρες. Η εταιρεία παραγωγής έχει δεσμευθεί στην προσφορά μέσω της Παγκόσμιας Εταιρείας Διάθεσης των Εμβολίων, την COVAX, για 1 δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίου. Σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, θα έπρεπε να είχαν εμβολιαστεί με την αναμνηστική δόση όσοι έχουν περάσει 7 μήνες από την δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους για τα διδοσικά εμβόλια και 3 μήνες από την μία δόση του μονοδοσικού Johnson & Johnson, έτσι ώστε να μείνει ενεργό το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα, 7 Δευτέρου, θα έπρεπε να είχαν εμβολιαστεί με την αναμνηστική δόση όσοι έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους για τα διδοσικά εμβόλια και 3 μήνες από την μία δόση με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, έτσι ώστε να παραμείνει ενεργό το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους. Από τα 4.340.000 πολίτες που είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και δυνητικά θα έλεγε σήμερα το πιστοποιητικό τους, εμβολιάστηκε με αναμνηστική δόση το 92,5% που αντιστοιχεί σε 4.016.000 πολίτες και μόνο ένα 7,5% δεν έχει πραγματοποιήσει την αναμνηστική δόση. Αυτό αντιστοιχεί σε 324.000 πολίτες, είναι 147.000 πολίτες με το εμβόλιο της Johnson & Johnson και 177.000 πολίτες με τα εμβόλια Pfizer, Moderna και AstraZeneca. Φέτος ήταν μια ήσυχη χρονιά, αλλά παραμένουν τα προβλήματα με το ψάρεμα της τσιπούρας. Αυτό τόνισε στην τηλεόραση Αιγαίο ο πρόεδρος των Αλλίων, κ. Μανώλης Κουλιάς. Να ξεκινήσουμε από το κλείσιμο της τσιπούρας. Φέτος ήταν μια ήσυχη χρονιά. Δεν είχαμε ιδιαίτερες ενοχλήσεις από τους γείτονες Τούρκους. Βέβαια, η περιοχή που αλλιεύαμε δεν ήταν ακριβώς πάνω στα Ίμια, περίπου σε ένα χιλιόμετρο, 1.200 μέτρα προς την Κάλυμνο. Ωστόσο, και εκεί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πρόβλημα. Φέτος δεν είχαμε. Κύλησε όλα καλά, μια χαρά. Αυτό όμως έχει την εξήγησή του. Σίγουρα υπάρχει εξήγηση, αλλά δεν είμαστε ειδικοί εμείς τώρα να το αναλύσουμε. Όχι, γιατί εγώ λέω ότι ευτυχώς δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε όλα αυτά τα ρεπορτάζ με το βρίσιμο ένθεν και ένθεν των δικών μας ανθρώπων και να χάνουν και τις ψαριές τους. Αλλά από την άλλη πλευρά είδαμε, και θέλω να το επιβεβαιώσεις κύριε Πρόεδρε, ότι ήταν εκεί κάθε μέρα τα σκάφη του λιμενικού μας. Ήταν. Θα το έλεγα αυτό κατευθείαν. Ναι, ναι. Όντως ισχύει αυτό. Θέλω να ευχαριστήσουμε σαν σύλλογος το λιμενικό
τον κύριο Λιμενάχη και τα πληρώματα και τα δύο σκαφόντα του δικού μας που ήταν ανά πάση στιγμή δίπλα σε όποια ώρα και να χρειαστεί. Αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Αν έχεις ένα σκάφο στο δημιουργικό, αισθάνεσαι μια ασφάλεια και δουλεύεις με διαφορετική ψυχολογία. Ναι. Στο γενικό σύνολο όμως η χρονιά δεν πήγε καλά την περίοδο της Τσιπούρας. Και αυτό έχει να κάνει καθαρά με την τακτική, μία από τις τακτικές που είχε η Τουρκία. Ναι. Ήταν να φέρει και τα μεγάλα, τα γρηγρή μαζικής αλληλείας. Από τότε που εμφανιστήκαν αυτά, οι ποσότητες που παλευθήκαν ήταν τεράστιες από μεριάς. Άρα δεν είχαμε ποσότητα. Ναι. Κάθε χρόνο συνεχώς είναι λιγοστεύει. Και αυτό ένα θέμα σημαντικό που πρέπει να. Σημαντικό θέμα, γιατί είναι η αλληλεία στο κομμάτι της Καλύμνης, η οικονομία της Καλύμνης είναι σημαντικό κομμάτι. Όμως τώρα έχει διορθωθεί και εκείνος ο νόμος που είχε αλλάξει προετών. Ότι είναι πια ποινικό αδίκημα το να μπει ο Τούρκος μέσα στα δικά μας νερά. Κάτι και αυτό βέβαια να το δούμε να φανεί στην πράξη. Γιατί ο Τούρκος μπορεί να αλλάζει ο νόμος στην Ελλάδα, αλλά και έχει το δικό του νόμο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι με τις εξελίξεις και επιδοτήσεις, μια και είπατε, αν υπάρχουν εκκρεμότητες. Ναι, ναι. Σιγά-σιγά βγαίνουν οι εγκρίσεις των συναδέλφων. Μπήκαμε στη διαδικασία, βγήκε και ένας πίνακας πληρωμών που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να πληρωθεί αυτός ο πίνακας. Και ακολουθούν σιγά σιγά οι εγκρίσεις. Υπάρχει μια καθυστέρηση, βέβαια δεν θεωρώ προσωπικά καθυστέρηση, γιατί ήταν αναμενόμενο. Σκεφτείτε ότι είχαμε ένα συγκριτικό παράδειγμα, τα 660 σκάφη που είχαν πάρει πέρσι το ίδιο πρόγραμμα, είχαν αποζημιωθεί από το ίδιο πρόγραμμα, είχαν κάνει αιτήσεις στις ίδιες ημερομηνίες όπως και εμάς, δηλαδή καλοκαίρι, και άρχισαν να πληρώνονται από τον επόμενο χρόνο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, τα 660 σκάφη. Μάλιστα. Άρα, αναλογιστείτε, εμείς τώρα είμαστε 7.000, 10 φορές παραπάνω. Οι υπάλληλοι παραμένουν ίδιοι στο Υπουργείο. Οπότε, φυσιολογικό είναι να υπάρχει μια εισαγωγική καθυστέρηση. Ναι, αναμενόμενη. Αλλά τα λεφτά είναι σίγουρα όμως, δεν υπάρχει θέμα να μην τα πάρουν τα λεφτά. Είναι ευρωπαϊκό κονδύλι και θα φτάσουν. Απλά λίγη υπομονή. Απλά είναι δύσκολες οι εποχές που όλοι θέλουν την τονωτική οικονομική ένεση. Ναι, γιατί ειδικά φέτος για το κομμάτι των ψαράδων, είπαμε ότι τα ψάρια λιγοστεύουν συνεχώς. Κάθανε και οι καιρικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες σχέση με άλλα χρόνια. Από τα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα ξεκινήσει η κυκλοφορία και η λειτουργία των πρώτων πολυθέσεων ταξί 6 και 9 θέσεων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε από την Ρόδο ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος. Για τα ταξί θα καθορίσουμε με τι ποσοστά θα λειτουργήσουν στη Δωδεκάνησο και για κάθε νησί ξεχωριστά, ανάλογα με τα πόσα ταξί έχει κάθε δήμος, περιοχή ή πιάτσα, και όλα αυτά συντελούν στο να μειωθεί και η παράτυπη μεταφορά και υποκλοπή έργου. Μάλιστα, θα υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρουν αυτά και ένα πυρικό καρότσι. Έτσι θα δώσουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, δήλωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών. Πάλι πρωτοπορεί η περιφέρεια του Αιγαίου. Είναι τα 9 θέσια, εξαθέσια 9 θέσια ταξί. Είναι κάτι το οποίο ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα αίτημα των ιδιοκτών ταξί. Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν είχε υλοποιηθεί απολύτως τίποτα. Εμείς αποφασίσαμε με την πίεση και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου και των τοπικών βουλευτών να νομοθετήσουμε πιλωτικά το Νότιο Αιγαίο να ξεκινήσει και να δούμε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό με τα 9 θέσια. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι απλό. Αυτός είναι ο λόγος που θα έχουμε μια συνάντηση που νομίζω γίνεται πρώτη φορά στην περιφέρεια με όλα τα σωματεία των ταξί Νοτίου Αιγαίου και των Κυκλάδων, εννοείται, για να δούμε τους όρους, τον τρόπο με τον οποίο θα υποχρεωθώ σε λίγες μέρες να βγάλουμε την απόφαση για τη λειτουργία των 9 θέσεων, τις πιάτσες, το ταξίμετρο και μια διαδικασία που εγώ θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό θέλω να ακούσω τη γνώμη όλων των σωματείων. Κουβεντιάσαμε προχθές με το Σωματείο της Ρόδου και να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα με μια διαβούλευση που θα κάνουμε για να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά σε ένα πετυχημένο αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο να δημιουργούμε πράγματα που είναι πρωτοπόρα, μας ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα είναι σωστό. Και όχι ένα σπίτι το οποίο ανάβει και μετά από λίγο σβήνει. Και αυτό παίζει ρόλο το να τους ακούσουμε, να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε το πώς θα λειτουργήσουν τα 9 θέσια ταξί. Ο Δήμος Ρόδου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, προχωρούν στο σχέδιο απολωτριώσεων των σπιτιών στο στενό προς την γέφυρα της Κρεμαστής. Για το θέμα μίλησε ο Αντιδήμαρχος κ. Θανάσης Τάμος. Συμφωνούν όλοι πλην ενός. Έχει γίνει καταγραφή. Περιμένουμε από το κτηματολόγιο τα τελικά τοπογραφικά, γιατί καταλαβαίνετε και η λειτουργία του κτηματολογίου μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε.
με δεδομένο ότι η γέφυρα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Μάιο. Κοιτάξτε να δείτε, ευελπιστούμε και εμείς τότε να έχουμε ξεκινήσει να έχουμε κάνει κάτι στον τομέα αυτό. Βέβαια θα πρέπει να γίνουν και κάποια έργα αντιστήριξης για τα οποία είναι ενήμερη η Δημοτική Αρχή. Έτσι, γιατί όταν θα φύγει η πρώτη σειρά των σπιτιών θα πρέπει να γίνει μια αντιστήριξη για τα υπόλοιπα που υπάρχουν από πάνω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ένα τυχείο 3 μέτρων, ας πούμε. Θα πρέπει κάποιος να έχει κάποιους αναβαθμούς. Κάτι έχει συζητήσει ο Δήμαρχος με τους μηχανικούς εκεί πέρα και με το σχεδιασμό που γίνεται, για να είναι κάτι το όμορφο και, το, και να μην είναι κάτι, κάποιο το οποίο θα βγάζει μπάτι, ας πούμε. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την ατελείωτη περιπέτεια της πολύπαθης Αστέρ, της οποίας διατέλεσε διευθυντής επί σειρά ετών ο κύριος Θάμος, τόνισε πως η Αστέρ θα πρέπει να πάρει την θέση που της αρμόζει, την οποία είχε επί 60 έτη και αποτελούσε το σεβαστό εκπαιδευτικό ίδρυμα στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια πολυφωνία και πολυγνωμία και δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, άλλοι λένε ότι πρέπει να πάει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, άλλοι πρέπει να παραμείνει στο Υπουργείο Τουρισμού, άλλοι πρέπει να γίνει τετραετούς φοίτησης, άλλοι να μην είναι τριετούς φοίτησης, άλλα ζητούν οι φοιτητές, άλλα λένε οι καθηγητές, άλλα έχει μπλεχτεί και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και λέει και αυτό τις δικές του απόψεις, οι οποίες βέβαια είναι τεκμηριωμένες. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχε γίνει, είχε συγκροτηθεί μία επιστημονική επιτροπή η οποία ήταν με πάρα πολύ αξιόλογα στελέχη, στην οποία είχα την τιμή να μετέχω, και έγινε ένα πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, προκειμένου η σχολή να ενταχθεί στον πανεπιστημιακό κομμάτι της δημόσιας εκπαίδευσης. Με την αποχώρηση του Μάνου, του κόνσολα, το θέμα σταμάτησε εκεί πέρα και δεν ξέρουμε που βρίσκεται, αλλά ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια, γιατί σε αυτήν μετήχανε εκτός από τις επιστήμονες με διάφορες ειδικότητες συναφείς, υπήρχαν και άνθρωποι της αγοράς, υπήρχαν παλιοί απόφοιτοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν άποψη, γνώση και γνώμη. Και πιστεύαμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Ατυχώς σταμάτησε το θέμα εκεί πέρα και τώρα δεν ξέρω που βρίσκεται. Τώρα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες. Ακούω ότι γίνονται προσπάθειες και από πλευράς της Ένωσης Ξενοδόχων και από τη Διεύθυνση Τουρισμού, συσκέψεις επί συσκέψεων. Το ζητούμενο ποιο είναι δεν ξέρω, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν δούμε την πορεία της εκπαίδευσης στον τόπο μας, θα δούμε, και θα το επαναλάβω πολλές φορές, ότι κάποιες σχολές που δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας θεωρούνται παραγωγικές σχολές κάποιων υπουργείων, διότι είναι απόλυτα συνδεδεμένες με αυτό το αντικείμενο. Το ίδιο ήταν και με την τουριστική σχολή με το Υπουργείο Τουρισμού, όπως είναι και οι σχολές εμπορικού ναυτικού με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, οι εκκλησιαστικές με την Εκκλησία της Ελλάδος, οι σχολές αστυνομικών, αστιφυλάκων και πυροσβεστών με τα αντίστοιχα υπουργεία κλπ. Τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω τίποτα. Με μεγάλη επιτυχία και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια και ο αγιασμός του νέου τμήματος μευτικής στο νοσοκομείο Καλύμνου. Για το νέο τμήμα μίλησε η διοικήτρια κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα
εις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες μας. Σήμερα είναι μια υπέροχη ημέρα για μένα, γιατί έχω τη χαρά να σας καλωσορίσω ως διευθυντής στα εγγένεια του νέου μαιευτικού τμήματός μας. Επιτέλους, ένα όνειρο πολλών ετών γίνεται πραγματικότητα. Το νέο μαιευτικό τμήμα είναι περισσότερο λειτουργικό, γιατί πρώτον η χώρη του είναι πιο ευρύχωρη, διευκολύνοντας έτσι την εργασία των ΜΕΟΝ, και δεύτερον βρίσκεται πιο κοντά στους θαλάμους νοσηλείας, με αποτέλεσμα την άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε αυτούς. Επιπλέον, το νέο μας τμήμα εξοπλίστηκε με πολλά σύγχρονα μηχανήματα, αντικαθιστώντας παλιά, πολλά από τα οποία άλλα υπολειτουργούσαν και άλλα δεν λειτουργούσαν καθόλου λόγω σοβαρής βλάβης. Θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρω ότι παραλάβαμε. Πρώτον, δύο υπερσύγχρονους καρδιοτοκογράφους για την καταγραφή των εμβρυϊκών παμπών και εμβρυϊκών κινήσεων, όπως και την καταγραφή των οδυνών της Αιγαίου. Δεύτερον, καινούριο χειρουργικό προβολέα για την αίθουσα των Κετών, με τη βοήθεια του οποίου επιτέλους θα δουλεύω με τον κατάλληλο φωτισμό. Τρίτον, ανέμαχτο χολερυθρινόμετρο για τη διάγνωση του νεοπνικού ύπτερου, το οποίο είναι ένα μηχάνημα πάρα πολύ χρήσιμο και απλούστατο στη χρήση του. Τέταρτον, ένα ντόπλερ χειρός για τη γρήγορη ακρόαση των παλμών του ευρύου, φορητό, μικρό, λειτουργεί με μπαταρία και μεταφέρεται εύκολα όπου και αν χρειαστεί. Πέμπτον, ηλεκτρικό θύλαστρο για την εύκολη συλλογή μητρικού γάλατος και αποσυμφόρηση των μαστών. Και έκτον, μια πολύ ωραία καρέκλα θυλασμού για τις λεχοίδες. Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών και γενικά στην βελτίωση των παροχών υπηρεσιών υγείας του τμήματός μας. Με όλα τα εμπόδια και με όλες τις δυσκολίες και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ένα αίτημα πολλών χρόνων υλοποιείται σήμερα. Ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος και για την δημιουργία της δεύτερης χειρουργικής αίθουσας, ένα επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα πρόβλημα που πολλά χρόνια τώρα ψάχνει να βρει και αυτό τη λύση του. Με την υπογεννητικότητα να παραμένει το μείζον πρόβλημα της Ελλάδος. Το νέο μαιευτικό γυναικολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας αποτελεί ένα δώρο, μία προσφορά προς τη γυναίκα της Καλύμνου, προς την οικογένεια της Καλύμνου. Ταυτόχρονα όμως πρόκειται για ένα χώρο σύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο και ο οποίος αρμόζει σε κάθε νέα μητέρα. Τον Ελλήνα τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη μέρα ελευθερία και σαν πρώτα αγριωμένη μέρα ελευθερία και σαν πρώτα αγριωμένη μέρα ελευθερία. Με φορτηγά και σκαπτικά μετέβησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Καλύμνου στην Ψέριμο. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο Δήμαρχος κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης. Τώρα έρχονται άλλα 5 φορτηγά με 3 αλφα να φορτώσουμε στον Ολύμπιο Ζεύς και να πάμε στην Ψέριμο. Να πάμε στην Ψέριμο να αποκαταστήσουμε το δρόμο, να καθαρίσουμε τις δεξαμενές που έχουμε κάνει από το 13 και μαζεύουν νερό και προστατεύουν το δρόμο στην πορεία του. Ναι. Πάμε για συνολική αποκατάσταση. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι θα τελειώσετε σήμερα, έτσι, με τόσο όγκο μηχανημάτων. Τρεις μέρες θα είναι πάνω. Ναι. Εκείνα ναι, αλλά με το ταξίδι εννοώ αυτό. Φαντάζομαι ότι θα ολοκληρωθεί η εκστρατεία και για τα δύο σχέλη. Όχι. Θα μείνουν πάνω 3 μέρες τα μηχανήματα. Έχει πολλή δουλειά. Ο δρόμος αυτός πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά. Κύριε Δημαρχέ, τι μαθαίνουμε για τον γιατρό? Κοιτάξτε, τώρα πλέον μετά την ρύθμιση που έγινε και βγήκε η απόφαση του κυρίου Χαρδαλιά μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας, ο γιατρός θα φύγει αυτός που είναι
και θα τον αντικαταστήσει άλλος μέχρι τον Νοέμβρη, ο οποίος θα είναι και αμοιβόμενος. Άρα δηλαδή τώρα, πλέον... Αλλά δεν θα υπάρχει κενό. Όχι, θα είναι όχι, μέχρι όχι. να έρθει ο επόμενος. Τώρα θα έρθει, τώρα σήμερα θα έρθει στο γραφείο μία η ώρα ο γιατρός μαζί με τον συνταγματάρχη για να τα πούμε ναι. και θα μεταβεί στη συνέχεια στη Ψέριμο και θα είναι μαζί μία εβδομάδα να υπάρχει παράδοση και ενημέρωση. Μάλιστα. Αυτό θα γίνεται κάθε φορά που θα υπάρχει αλλαγή στο γιατρό. Το νησί δηλαδή, να το πω απλά, δεν θα μένει ούτε ένα 24ωρο χωρίς την παρουσία γιατρού. Από τον Δήμαρχο Λειψών, κύριο Φώτη Μάγκο, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση. Οι ακτές μας αποτελούν τον θησαυρό μας. 3,2 τόνοι απορριμμάτων περισυλλέγησαν από 28 συνολικά παραλίες, στις οποίες δεν υπήρχε πρόσβαση από τη στεριά. Η θάλασσα διαθέτει μηχανισμό αυτοκάθαρσης. Αναγνωρίζει τα ξένα προς αυτή αντικείμενα και τα αποβάλλει στις ακτές. Σαν να θέλει να μας πει, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, κάντε το κι εσείς. Ανταποκριθήκαμε λοιπόν σε αυτό το βουβό κάλεσμα της υδάτινης φύσης που πλαισιώνει τις δαντελωτές ακτές του νησιού μας. Σε συνεργασία με τους συντονιστές, το πλήρωμα και τους καθαριστές του πλοίου Τυφώνας, που χρηματοδοτείται από τον εφοπλιστή κύριο Αθανάσιο Λασκαρίδη, περισυνελέγησαν κάθε είδους ξεφρασμένα απόβλητα, παρελήφθησαν από τη συνεργείο καθαριότητας του Δήμου μας, δεματοποιήθηκαν όσα μπορούν να ανακυκλωθούν και προωθήθηκαν σε ειδικό κέντρο ανακύκλωση των Αθηνών. Επί 8 ημέρες, 30 άνθρωποι, 5 φουσκωτά και ένα πλοίο υποστήριξης μήκους 72 μέτρων πραγματοποίησαν απόβαση σε όλο το μήκος της ακτογραμμής, ακόμη και εκεί που δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης από ξηράς, σαρώνοντάς την και στην κυριολεξία. Απολογισμός, καθαρίστηκαν 1.450 μέτρα ακτογραμμής, επιφάνειες 25.000 τετραγωνικών μέτρων, γέμισαν 160 σάκι Big Bag που περιείχαν 3,2 τόνους πλαστικού και άλλα αντικείμενα. Οι παραλίες των Λειψών απέκτησαν και πάλι την αρχοντιά τους, ολόκληρη και όχι τη μισή. Ως πότε όμως θα μας συγχωρούν εμάς τους ανθρώπους για την ανευθυνότητα και την εγκληματική αμέλεια που δείχνουμε συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά την χρήση και την διάθεση των πλαστικών? Ο περιορισμός τους προβάλλει περισσότερο από ποτέ επιτακτικός. Όσο για μας, συνεχίζουμε να βάζουμε πρώτη προτεραιότητα την καθαριότητα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, προτρέποντας και τους υπόλοιπους να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον πλανήτη και την ανθρωπότητα. Στα θέματα που προωθούνται στην Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων, αναφέρθηκε διεξοδικά στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Θανάσης Τάμος, αντιδήμαρχος εκκλησιαστικών θεμάτων, θρησκευμάτων και κημητηρίων και Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. Όπως τόνισε, υπάρχουν πολλά προβλήματα στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας που απαιτούν λύσεις. Από τις ανάληψεις των καθηκόντων μου με την νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχω την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, τα εκκλησιαστικά θέματα καθώς και το κημητήριο της πόλεως Ρόδου. Η Ενότητα Πεταλούδων είναι η μεγαλύτερη ενότητα μετά την Ρόδο, μετά την πόλη της Ρόδου, γιατί έχει τα χωριά Κρεμαστή, Παραδείση, Παστίδα, Μαριτσάδα, Ματριά και Θεολόγο. Όλα αυτά τα χωριά τα οποία είναι επίκρο κατοικημένα έχουν και τις ιδιαιτερότητές τους και τα προβλήματα. Βέβαια, η Θεομηνία μας άφησε πάρα πολλές πληγές όσον αφορά το επαρχιακό δίκτυο, την βατότητα των οδών, τόσο εντός των κοινοτήτων, αλλά κυρίως των αγροτικών δρόμων με τις βροχές, οι περισσότεροι δρόμοι των οποίων είναι απροσπέλαστοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι με τις βροχές αυτές και με τις συνεχείς δύσκολες καιρικές συνθήκες, οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης και αν κάνεις, πάει είναι δώρον άδωρο, διότι δεν πρόκειται να έχεις αποτέλεσμα. Μάλλον, από ό,τι λένε οι ειδικοί, το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο. Θα κάνουμε περισσότερο κακό από ό,τι καλό. Περιμένουμε λοιπόν να τελειώσει το θέμα της, να στεγνώσουν οι δρόμοι για να μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, κυρίως με ίδια μέσα της ενότητας, αλλά και με τη συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών
του Δήμου. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι εύκολα όπως σας είπα. Είχαμε σοβαρές κατολισθήσεις, μία πίσω από το σχολείο του Παραδεισίου, το Δημοτικό του Παραδεισίου, και άλλη μία απέναντι από το αεροδρόμιο στο κέντρο Κουφάς. Έχει πέσει η πλαγιά του βουνού και με το που θα στεγνώσουν τα χώματα θα πρέπει να παρέμβουμε εκεί πέρα. Βεβαίως, επειδή αυτά είναι πολύ μεγάλα τα θέματα, θα ζητήσουμε τη συνδρομή και της περιφέρειας και των τεχνικών υπηρεσιών. Είμαστε σε ένα στάδιο όπου προσπαθούμε με τα μέσα που διαθέτουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα της ενότητας. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνεται μόνωση στο κτίριο αυτό, το οποίο με τις βροχές πλημμύρισε μέσα, είχε πολλά προβλήματα. Γενικά έχουμε θέματα αρκετά συντήρησης δημοσίων κτιρίων και δημοτικών σχολείων, τα οποία προσπαθούμε καθημερινά να επιλύσουμε. Στην μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκστρατεία στην ιστορία του Νοτιού Αιγαίου εξελίσσεται ο αγώνας της περιφέρειας προκειμένου τα νησιά να γυρίσουν σελίδα στην περιβαλλοντική διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσα από ένα σχέδιο ολιστικό με παρεμβάσεις ουσιαστικές και καθοριστικές. Μετά την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Αμοργού και της Αντιπάρου από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε και την απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020 αντιστοίχων έργων και για τον Δήμο Μεγίστης. Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη της πράξης έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγίστης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής. Έντονο προβληματισμό εξέφρασε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θανάσης Τάμος για την κατάσταση που επικρατεί στο κημητήριο του Ταξιάρχη στη Ρόδο, καθώς δεν υπάρχει πλέον χώρος για νέα μνήματα. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον ναό που θα στεγάσει τον πολιούχο της Ρόδου, Άγιο Κωνσταντίνο τον Ιδραίο. Σε ό,τι αφορά τα κημητήρια και εκκλησιαστικά, έχετε κάτι? Κοιτάξτε, τα κημητήρια έχει προχωρήσει πολύ διαδικασία να βελτίωση στον χώρο των κημητηρίων. Μέσα στην πόλη της Ρόδου μιλάμε, να γίνει ένα τυχείο εκεί που ήταν το παλιό μαρμαρογλυφείο για να μπορέσει να ανοίξει λίγο χώρος, γιατί έχει κλείσει ασφιχτικά, δεν υπάρχει πλέον χώρος. Δεν υπάρχει πλέον χώρος και τώρα θα βγήκε και στην δημοσιότητα. Μία, περιμένω να μου το στείλουν τώρα να το δω, μία ανακοίνωση που αναφέρει ότι την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας των κημητηρίων που έχει ψηφιστεί, που λέει ότι στην πενταετία, άντε στην επταετία, θα πρέπει να γίνονται εκταφές όπως γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Το να υπάρχουν τάφοι οι οποίοι είναι εδώ και 30-40 χρόνια, αυτό το πράγμα δυσχεραίνει τη λειτουργία και η πανδημία ήταν πολύ κακός. Πολύ κακό στοιχείο ως προς τον τομέα αυτό, διότι είχαμε καθημερινά αρκετούς θανάτους. Ο δε χώρος είναι σχεδόν ανύπαρκτος πλέον, δεν υπάρχει χώρος, δεν, ό,τι και αν κάνουμε δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ παλιά μνήματα? Ελάχιστοι ανταποκρίνονται, πολλοί εξαφανίζονται, πολλοί έχουν μάθει το τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν. Γι' αυτό δώσαμε και την ανακοίνωση στις εφημερίδες που λέμε ότι αν εντός τόσων ημερών δεν θα παρουσιαστεί και δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον από πλευράς των δικαιούχων εκεί να βοηθήσουν την κατάσταση, θα γίνονται εκταφές χωρίς την παρουσία τους. Αν και να σας πω και κάτι άλλο, πολλοί άνθρωποι είναι που λένε εντάξει κάντε την εκταφή, δεν θέλω να είμαστε εκεί. Είναι και μακάβρια τα θέματα αυτά, να δούμε τι θα γίνει. Επίσης εδώ είχαμε με τις θεομηνίες αυτές μια κατολίσθηση ενός τείχου στο κημητήριο εδώ της Κρεμαστής, με τη βοήθεια των ιδιωτών και των εργατών του Δήμου ανοίξαμε το χώρο, γιατί είχε κλείσει λόγω από ότι έπεσε ο τείχος,
και ήδη είναι ολοκληρωμένη η μελέτη. Σήμερα πήρα τη διαβεβαίωση ότι πολύ σύντομα είναι για υπογραφή και θα αρχίσει και αυτό το έργο να υλοποιείται. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και καλή σας εβδομάδα.